παρουσία σας. Είμαστε όλοι εδώ να δηλώσουμε την εμπιστοσύνη μας στη σημερινή Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχό μας, τον Κώστα Καΐσαρη. Εμείς οι νέοι και οι νέες του νησιού μας τον στηρίζουμε, αφού είναι ο μόνος από τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που έχει όραμα και σχέδιο για τη νέα γενιά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εμπιστευόμαστε τον Κώστα Καΐσαρη, τον άνθρωπο με άρθρο κεφαλαίο. Τον Δήμαρχο Κώστα Καΐσαρη, τον εγγυητή της ενότητας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης, ξεκινά τον νέο προεκλογικό αγώνα, καλώντας όλους τους συμπατριώτες μας, τους νέους ανθρώπους, τα στελέχη της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτόν τον αγώνα, προσφέροντας τις δυνάμεις τους και κυρίως τις γνώσεις τους για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, δημοτικού, οικονομικού και κοινωνικού υποδομήματος. Καθίσουμε όλοι κάτω. Ο Κώστας Καΐσαρη, ο δήμαρχος μας, έχει το λόγο. Υπονεχτείτε τα. Μαζί σας, να απολογούμαστε για τις πράξεις μας και να ζητάμε την συμμετοχή και τη στήριξή σας. Μπορούμε να απευθυνόμαστε σε εσάς, γιατί τουλάχιστον δεν σας υποτιμήσαμε, δεν σας ειρωνευτήκαμε και πάνω απ' όλα δεν σας πειράξαμε. Γιατί κατανοήσαμε απόλυτα τα βάλη της λέλαπας που καθημερινά υφίσταστε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σε αυτή την πρωτοφανή οικονομική δυσπραγία που τα πάντα, ακόμα και οι κατακτήσεις καταραίουν, εμείς σταθήκαμε όρθιοι και κρατήσαμε το Δήμο, κρατήσαμε το νησί και την κοινωνία του πολύ ψηλά. Φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είχαμε πει πριν από 3 χρόνια, σε χρόνο ανύποπτο, όταν η κρίση ήταν ακόμα μακριά και για ποιους λόγους επιλέξαμε τους στόχους της τριετίας που πέρασε. Είχαμε πει τότε ότι η νέα ευημερία
που επαγγέλλονταν οι άλλοι δεν έρχεται με ένα ποδηλατόδρομο. Αλλά αντίθετα, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση μιας μακράς οικονομικής κρίσης. Είχαμε πει τότε ότι η μόνη ελπίδα μας για το αύριο είναι οι νέοι μας. Αυτοί ανανεώνουν και αυτοί αναζωογονούν τις κοινωνίες. Είπαμε ότι το τουριστικό μας προϊόν έχει γεράσει. Γι' αυτό απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις υποδομές, στο περιβάλλον και στα αστικά κέντρα. Είχαμε πει ότι στις περιόδους κρίσεων και στην άνοδο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς οι πρώτοι που συνθλίβονται είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις και άρα απαιτούνται δράσεις προστασίας. Είπαμε ότι η μόνη δύναμη που μας έχει απομείνει δεν είναι το χρήμα, αλλά οι πολίτες του νησιού μας και η αλληλεγγύη τους. Και γι' αυτό η μόνη απάντηση στη μεγάλη κρίση είναι οι δράσεις για την ενότητα του λαού μας και όχι η διχόνοια. Είχαμε πει τότε ότι το πραγματικό αποκούμπι ενός καταπιεζόμενου λαού είναι ο ισχυρός δήμος του. Η δική του τοπική αρχή, η δική του άνθρωποι που τους εξέλεξε για να τον σέβονται και να τον βοηθάνε στις δύσκολες στιγμές και στον αγώνα του για την επιβίωση. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους προσδιορίσαμε και για αυτούς προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε και να σταθούμε όχι για τους ποδηλατόδρομους, αλλά γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε τον ισχυρό ενιαίο Δήμο και να προτάξουμε έργα και δράσεις που απαντούν σε αυτές τις ανάγκες που σας προανέφερα και στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, ενώσαμε ανώμια πράγματα. 3 διαφορετικούς Δήμους, 3 διαφορετικών ταχυτήτων, διαφορετικής οργάνωσης και διοίκησης. Καταργήσαμε δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς και φτιάξαμε από το μηδέν νέες οργανικές δομές όπως τις επέβαλε ο Καλλικράτης. Ανατάξαμε και αποκαταστήσαμε την οικονομική οντότητα και αυτάρκεια του Δήμου μας και στεριώσαμε τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οργανωθήκαμε για να αντιμετωπίσουμε και καθημερινά συγκρουόμαστε για να ξεπεράσουμε τις επιταγές και τους ελεκτικούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς μιας σκληρής και στήρας κρατικής εξουσίας. Ιεραρχίζαμε τις δράσεις μας με μοναδικό στόχο την εξάλληψη των ανισοτήτων και την κάλυψη των τεράστιων ελλειμμάτων στις υποδομές των γεωγραφικών μας περιοχών.